Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Εγώ συνεχίζω, όπως σας είπα, και στην ομάδα στο Facebook της χειροτεχνίας μου. Τα πλεκτά μου για τα δωράκια, ακόμα κάνω καρδούλες. Κάνω και τα σπιτάκια. Και επειδή με ρωτήσατε αρκετές πώς γίνονται τα σπιτάκια, θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, αλλά για τις αρχάριες φίλες μου θα ήταν πιο ωραίο να κάνω ένα έτσι εν συντομία. Είναι ένα πολύ μικρό βιντεάκι, να δείτε πώς κάνουμε τα σπιτάκια. Έχω κάνει το πρώτο κομμάτι και θα σας δείξω πώς έκανα το δεύτερο. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε νήμα θέλετε. Εγώ έχω ένα yarn art ακριλικό, το ανάλογο βελονάκι του. Ανάλογα με το φάρδος που θέλετε να έχει το σπιτάκι, θα ρίξετε τα ρηχτά την αρχική σας αλυσίδα και περίπου με το μάτι, εγώ υπολογίζω ανάλογα με το φάρδος και το ύψος. Αυτό το έχω κάνει στενόμακρο. Τα άλλα που σας έδειξα σε φωτογραφίες στο Facebook ήταν λίγο πιο φαρδιά. Πάμε όμως, έχω κάνει 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 σειρές με άριχτα. Με το συγκεκριμένο νήμα και το βελονάκι νούμερο 6, εγώ έβαλα 12 άριχτα στην κάθε μου σειρά. Το οποίο είναι 12 επί 13 εκατοστά. Θα κάνω, ξεκινάω από εδώ για να κάνω την περιμετρική μου σειρά. Όσες σειρές άριχτα έχω κάνει, τόσα άριχτα κάνω στην πλαϊνή μου σειρά για να το στρώσω. Φτάνω στο γωνιακό μου πόντο που κάνω άλλον ένα και άλλον ένα, τρεις δηλαδή, στην ίδια τρυπούλα για να γυρίσω από την κάτω πλευρά. Γυρίζω από την κάτω πλευρά που είναι η αρχική μου αλυσίδα και συνεχίζω τα άριχτα. Ό,τι κάνουμε στις περιμετρικές σειρές, στις τσάντες, οπουδήποτε τις χρησιμοποιούμε, κάνω και σε αυτό εδώ. Φτάνοντας αυτή τη γωνία θα κάνω πάλι 3 άριχτα για να μου γίνει η γωνία να γυρίσω. Από αυτή την πλευρά πρέπει να κάνω όσα άριχτα έχω κάνει και από εδώ για να μου βγει ίσιο και θα σταματήσω στην πάνω γωνία αυτή όπου θα ξανανοίξω το βίντεο να σας πω πως συνεχίζουμε. Φτάνοντας λοιπόν στην πάνω γωνία δεν θα συνεχίσω από αυτή την πλευρά παρά εδώ τώρα θα ενώσω το δεύτερο χρώμα που θέλετε να κάνετε τη σκεπή σας. Δεν ολοκληρώνω το άριχτό μου, παίρνω το νέο μου νήμα, ολοκληρώνω τον πόντο μου και πλέκω άριχτα στην πάνω πλευρά τώρα. Το νήμα αυτό το χρώμα δεν το έκοψα, το έχω αφήσει για την ένωση. Γυρίζω, είμαι από την ανάποδη πλευρά και πλέκω άλλη μια σειρά άριχτα με τους πόντους που έχω. Μία αλυσίδα, γυρίζω και τώρα θα κάνω μείωση. Θα πλέξω 2 άριχτα μαζί μέχρι το τέλος της σειράς που εκεί θα κάνω άλλη μία μείωση.
Έχω δύο τελευταίους πόντους που θα τους πλέξω μαζί. Η επόμενη σειρά χωρίς μείωση, με όσους πόντους έχω. Μία αλυσίδα στον αέρα και για την επόμενη σειρά κάνω μείωση. Για να μην μου γίνει πάρα πολύ ψηλή η σκεπή, ενώ στην αρχή έκανα σειρά παρασειρά μείωση, τώρα θα ξεκινήσω κανονικά σε κάθε σειρά μειώσεις. Αυτό το βλέπετε εσείς με το μάτι, ανάλογα με το νήμο που έχετε και με το μέγεθος που κάνετε το σπιτάκι σας. Θα κόψω το νήμα μου. Και όπως είμαι από την καλή πλευρά, θα ενώσω εδώ. Για να κάνω και στη σκεπή περιμετρική σειρά. Τα δύο σπιτάκια μου είναι έτοιμα, εδώ δεν κόβω το νήμα μου, το αφήνω σαν αναμονή για να το ενώσω με το άλλο. Πάμε όμως αυτό που δεν έχω βελονάκια να με ενοχλούνε, να σας πω, να κάνω τη δική μου πρόταση για το στολισμό. Μπορείτε να κάνετε μία πορτούλα, μπορείτε να βάλετε κουμπάκια, μπορείτε να κάνετε παραθυράκια ψεύτικα. Οτιδήποτε σας αρέσει και σας γεμίζει το μάτι, μπορείτε να το κάνετε εσείς με τη δική σας φαντασία, με το δικό σας γούστο. Παίρνω πάλι αυτό το νήμα, το ίδιο χρώμα, και θα κάνω μία πορτούλα εδώ. Μικρότερο βελονάκι τώρα, να μου γίνει πιο μικρή. Ανάλογα το σπιτάκι σας, να είναι και πορτούλα. Έβαλα 4 άριχτα μόνο και πάμε να το πλέξω οβάλ. Στον τελευταίο πόντο κάνω άλλο ένα άριχτο, άλλο ένα άριχτο για αυτή την πλευρά, για την κορυφή του. Και στην ίδια τρύπα ένα άριχτο για να γυρίσω από αυτή την πλευρά. Πρέπει να κάνω άλλα 3, 4 άριχτα δηλαδή. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω τη δουλειά μου. 1 2
3, 4, στους δύο πόντους αυτούς που πρόσθεσα κάνω πάλι αύξηση, 1, 2, 1, 2, 2 και άλλα 4 άριχτα μου έχουν μείνει. Για να το δοκιμάσω, μου φαίνεται λίγο μικρή για το σπιτάκι που έχω κάνει. Ας κάνω όλη μία σειρά. Μία λυσίδα και γυρίζω. 1, 2, 3, 4, 5, αύξηση. Αύξηση στον επόμενο πόντο και μου έμειναν 5 άριχτα. Τώρα είναι μια χαρά. Θα αφήσω αρκετό νήμα για να το στερεώσω. Έχω διάφορα κουμπάκια, σας έχω πει και άλλη φορά ότι παίρνω από το τζάμπο διάφορα. Θα ράψω πρώτα τα κουμπάκια μου με κλωστή και με βελόνα και συνεχίζουμε. Έραψα τα κουμπάκια μου και με το νήμα που έχω αφήσει στην πορτούλα και βελόνα με χοντρό κεφάλι. Θα ράψω και την πορτούλα. Πάνω πλευρά κάνω μικρές βελονιές για να μην φαίνονται και η κάτω πλευρά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί όπως μία φίλη με ρώτησε στο Facebook από πίσω οι κλωστές αν φαίνονται και τι κάνω, εφόσον είναι διπλό το σπιτάκι μου δεν με ενδιαφέρει καθόλου από πίσω τι έχει. Θα σας βάλω φωτογραφίες και από τα άλλα σπιτάκια, γιατί μπορεί να συνδυάσετε και να πάρετε ιδέες και από τα τρία μαζί για να κάνετε ένα δικό σας, με υλικά που έχετε εσείς. Κουμπάκια για λουλουδάκια μπορούμε να βάλουμε και τα απλά, τα στρογγυλά, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ έτυχε να έχω αυτά τα κουμπάκια τα ξύλινα. Μπορείτε αν είστε καλοί στη ραπτική να στο κέντημα καλύτερα να κεντήσετε εσείς με νήμα ή με κλωστή λουλουδάκια. Παίρνω και λίγο πράσινο νήμα. Αυτό το κάνω για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου βγει ο κόμπος επάνω.
Να κάνω και ένα παράθυρο. Στο ένα σπιτάκι, όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, έχω πλέξει δύο στρογγυλά για παράθυρα και έχω ράψει και από ένα κουμπάκι μέσα. Μπορείτε να πλέξετε ένα μακρόσθενο, δύο μακρόσθενα, ό,τι θέλετε εσείς. Το πλεκτό σαν πλεκτό είναι ό,τι πιο εύκολο. Λίγες σειρές με άριχτα, λίγες σειρές με άριχτα και μειώσεις για να γίνει μύτη. Μπορείτε ακόμα και να το κάνετε και σε ένα χρώμα, δεν έχει σημασία. Μπορείτε να κάνετε ό,τι συνδυασμό θέλετε. Από εκεί και πέρα, το πώς θα στολίσετε εσείς είναι στο χέρι σας, στο γούστο σας, στο προσωπικό σας γούστο και στα υλικά που έχετε στο σπίτι. Μπορείτε να βάλετε από μία σκέτη κορδέλα. Μπορείτε να πάρετε κάποιο γούρι να βάλετε επάνω, όπως θα κάνω εγώ. Υπάρχουν κορδέλες με 1 ευρώ. Σας έχω ξαναπεί ότι ειδικά τέτοια εποχή παίρνω διάφορες εγώ από το μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών για να τις έχω. Υπάρχουν αυτές που πουλάνε στα είδη ραπτικής με το μέτρο. Μπορείτε να βάλετε χάντρες, μπορείτε να βάλετε κορδόνια με χάντες που θα έχετε φτιάξει εσείς, ό,τι σας αρέσει και σας ευχαριστεί. Από εκεί και μετά, αφού ολοκληρώσετε το στολισμό, θα μου πάρετε τα δύο σπιτάκια. Επειδή όμως έχουμε βάλει τους ίδιους πόντους και στα δύο, άντε να υπάρχει διαφορά 1-2 άριχτα στην περιμετρική σειρά. Αυτό λοιπόν, αφού τα ενώσω με καρφίτσες, ξέρω ότι μπορώ να το σώσω, να τους πιω δηλαδή αυτούς τους πόντους, στην ένωση. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τους πόντους αυτούς, που ξεκινάει αυτό το χρώμα, και θα συνεχίσω να ενώνω άριχτο με άριχτο. Εάν μου βγαίνουν ίσια, με άριχτο. Πιάνω μόνο τις δύο εσωτερικές θηλιές και κάνω άριχτο. Εδώ λοιπόν, έτσι όπως τα έχω πιάσει, θα δω αν μου περισσεύει κάποιος πόντος από τη μία πλευρά ή αν μου λείπει, ώστε να τον πιω στην ένωση. Προς το παρόν βλέπω ότι μου πηγαίνει μία χαρά. Πόντος με πόντος είναι, εσωτερικές θηλιές πιάνω. Έφτασα στη γωνία που εδώ θα κάνω 3 άριχτα για να μου γίνει πιο μύτη, εδώ η γωνία. Συνεχίζω από την κάτω πλευρά. Είμαι στο γωνιακό πόντο που πάλι θα κάνω 3 άριχτα. Εδώ θα σταματήσω, θα τραβήξω μια μεγάλη θηλιά για να μου ξυλωθεί και θα αφήσω αυτό κενό. Γιατί εμένα με βολεύει να τη γεμίσω από εδώ το σπιτάκι και όχι από τη μύτη. Και τώρα πάω στο κομμάτι που αφορά τη σκεπή μου. Και ενώνω πάλι με το νήμα που έχω αφήσει σε αναμονή. Προφανώς και αν δεν θέλετε, δεν τα αφήνετε σε αναμονή, αν σας κουράζει να κρέμονται νήματα όση ώρα κάνετε δουλειά. Τελειώστε τα δύο κομμάτια που αφορούν το σπιτάκι. Κόφτε τα νήματά σας και μετά ενώστε καινούριο για να κάνετε το κλείσιμο. Επίσης μπορεί να σας βολεύει να ενώσετε με βελόνα και νήμα.
Θέλω να κάνω λίγο μύτη στην κορυφή, οπότε έκανα 2 πόντους, 2 άριχτα και συνεχίζω από την από εδώ πλευρά τώρα. Επειδή το ξέχασα, τώρα θα το κάνω έξτρα. Αλλά όταν φτάσουμε εδώ στην κορυφή, πλέκουμε λίγα άριχτα και κάνουμε μια θηλίτσα και συνεχίζουμε. Εγώ το ξέχασα επειδή είχα το μυαλό μου στο βίντεο. Θα το κάνω όμως τώρα, στον κεντρικό πόντο. Δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο, έχω ψηλό κορδόνι με κάτι χάντρες. Και το σπιτάκι είναι έτοιμο. Ελπίζω να σας άρεσε, να βρείτε ενδιαφέρουσα και αυτή την κατασκευή και να δημιουργήσετε τα δικά σας μικρά σπιτάκια. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου, τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.